Αρχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από την μεγάλη υπόθεση διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στη Χαλκίδα, όπου συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής της τοπικής εφορίας, όπως επίσης τρεις ακόμη υπάλληλοι. Όπως προέκυψε, εκβίαζαν επιχειρηματίες για φορολογικές τους εκκρεμότητες με σκοπό να τους αποσπούν χρηματικά ποσά. Πάμε στην Τζέννη Κρουσταλακίδου, που βρίσκεται στα δικαστήρια της Χαλκίδας, να δούμε πώς έχει η υπόθεση, Τζέννη. Και όλα ξεκίνησαν, Σία, έπειτα από μια καταγγελία ενός επιχειρηματία το Νοέμβριο του 2023. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι της Τρίτης, λοιπόν, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στην ΔΟΗ της Χαλκίδας, όπου προχώρησαν σε 7 συλλήψεις της διευθύντριας, της υποδιευθύντριας, τριών υπαλλήλων της ΔΟΗ, αλλά και δύο ιδιωτικών υπαλλήλων, ενός λογιστή και μιας διεκπεραιώτριας. Σύμφωνα, λοιπόν, με την δικογραφία, οι εφοριακοί, όπως είπες και εσύ, κατηγορούνται για ότι εκβίαζαν μεγαλοεπιχειρηματίες της περιοχής, τους αποσπούσαν υπέρογκα χρηματικά ποσά, για να μην μπλοκάρουν τις επιστροφές φόρου. Επιπλέον χρηματίζονταν και σε αντάλλαγμα προέβαιναν σε διαφόρων ειδών διευκολύνσεις αλλά και παραλήψεις διαδικασιών. Οι 7 συλληφθέντες, πρέπει να σου πω ότι πέρασαν λίγο πριν τις 4.30 το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου εδώ στην Χαλκίδα. Ο εισαγγελέας τους άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και στη συνέχεια τους παρέπεμψε στον ανακριτή. Είναι βαρύτατο το κατηγορητήριο και οι 7 συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση. Είχε και την μορφή του γρηγορώσιμου για την επιστροφή, για πιο γρήγορη επιστροφή των φόρων τους. Είχε και την έννοια του εκβιασμού, η δράση τους, δηλαδή προκειμένου να μην προχωρήσουμε σε έλεγχο, για παράδειγμα, δώσε τόσα, ή προκειμένου να μην σου επιβληθεί αυτό το πρόστιμο, δώσε κάτι άλλο. Άρα υπήρχε μια ποικιλία στον τρόπο του χειρισμού έναντι των επιχειρηματιών από την πλευρά των εφοριακών, καταλαβαίνουμε. Ακριβώς, κατηγορούνται ότι και εκβίαζαν τους επιχειρηματίες, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις τους λάμβαναν χρήματα, χρηματίζονταν για να τους διευκολύνουν σε κάποιες άλλες δικές τους υποχρεώσεις. Λοιπόν, όπως είπαμε, έφτασαν εδώ λίγο πριν τις 4.30. Ο εισαγγελέας τους άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, τους παρέπεμψε στον ανακριτή, βαρύτατο το κατηγορητήριο. Και οι 7 συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για σύσταση και λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία και δωροληψία σε βαθμό κακουργήματος, αλλά και εκβιασμό σε βαθμό κακουργήματος. Και κλείνοντας, να σου πω ότι και οι 7 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Παρασκευή, συγγνώμη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζέννη. Και τώρα θα έρθει μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, που έχει περισσότερες πληροφορίες για τη δομή αυτής της οργάνωσης. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, κανονική, Παναγιώτη. Μιλάμε για μια διαφθαρμένη, συγγνώμη, ΔΟΗ αυτή της Χαλκίδας, από την κορφή και σε όλες τις κέρυες θέσεις, για τον εκβιασμό ιδιωτών και επιχειρηματιών που είχαν φορολογικές εκκρεμότητες. Η φάμπρικα πράγματι της διαφοράς, όπως σύμφωνα με τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, είχε μια οργανωμένη δομή. Αρχηγός, λοιπόν, είναι η 50χρονη προϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκίδας. Αυτή συλλέγει πληροφορίες των υποψήφιων στόχων με τις μεγαλύτερες φορολογικές εκκρεμότητες που ανέβαζαν σία και το εκβιαστικό κόμιστρο. Και μάλιστα τα χρήματα που λάμβανε ήταν αυτοί που τα διένυμε στα υπόλοιπα μέλη. Άρα εντόπιζε ποιοι επιχειρηματίες είχαν ανάγκες σε εισαγωγικά. Ακριβώς, και υψηλές φορολογικές εκκρεμότητες. Σημαντικό ρόλο είχε και η 67χρονη Λίνα. Είναι υπεύθυνη της χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, παλιά στη ΔΟΗ, όπως να αναφέρουν χαρακτηριστικά, η οποία λόγω επικείμενης σύνταξης, μάλιστα, λειτουργούσε αυτόνομα στην απέτηση των χρημάτων και μάλιστα σχεδίαζαν και την σταδιακή απομάκρυνσή της, γιατί ρίσκαρε επικίνδυνα. Mm-hmm. Ακολουθεί η 56χρονη διεκπαιρεώτρια φορολογικών υποθέσεων. Ήταν άμεση συνεργάτηδα της αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης για τον εντοπισμό των καλύτερων υποθέσεων με φορολογικές εκκρεμότητες που θα μεγάλουν και τις απαιτήσεις της διεκπαιρέωσης. Ακολουθεί ο 62χρονος λογιστής, που είχε μια θέση μάλιστα και στο επιμελητήριο της Εύβοιας, γνώριζε τις φορολογικές εκκρεμότητες επιχειρήσεων και ιδιωτών και ενημέρωνε ουσιαστικά την αρχηγό και ήταν ένας από τους βασικούς κρίκους της υποομάδας που είχε δημιουργήσει και μίλησε απευθείας με την αρχηγό της οργάνωσης. Βασικό ρόλο είχαν επίσης και ο 52χρονος υποδιευθυντής της ίδιας ΔΟΗ, που ήταν προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου, και επίσης και ο 54χρονος προϊστάμενος του τμήματος εσόδων. Και υπάρχει και ένας ακόμα υπάλληλος που συνεργαζόταν με 4 λογιστές, πάλι για επιχειρηματίες που είχαν υψηλές φορολογικές εκκρεμότητες. Για τι λεφτά μιλάμε, ποιες ήταν οι ταρίφες τους, δηλαδή, Παναγιώτη? Η ταρίφα, λοιπόν, του κυκλώματος κυμαινόταν από 5 έως 30.000 ευρώ.
Και αυτό αφορούσε επιχειρηματίες που είχαν επιστροφή φόρου. Τα μέλη του κυκλώματος τους έλεγαν ότι για να λάβουν την επιστροφή θα έπρεπε να τους δώσουν χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στα χρήματα της επιστροφής. Και αντίστοιχα, μεγάλα χρηματικά ποσά ζητούσαν από πολίτες σε βάρος των οποίων υπήρχε κάποια επιβολή προστήμων. Τα οποία τα μέλη του κυκλώματος είτε μείωναν είτε διέγραφαν. Και ένας τρίτος τρόπος ήταν η αναπαρξία ελέγχων. Το κύκλωμα προσέγγιζε τους επιχειρηματίες που ήξεραν ότι είχαν κάποιες φορολογικές εκκρεμότητες στα βιβλία τους και ζητούσε χρήματα προκειμένου να μην κάνουν καν φορολογικούς ελέγχους. Εδώ. Τώρα τα παράνομα έσοδα. Το τελευταίο τρίμηνο που υπήρξε η άσκηση του τηλεφωνικού απορρίτου, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων διαπίστωσαν ότι είχαν τουλάχιστον προσεγγίσει 17 επιχειρηματίες και ιδιώτες και είχαν αποκομίσει περίπου 100.000 ευρώ. Σε τρεις μήνες. Ακριβώς, σε μόλις τρεις μήνες. Τώρα, όσον αφορά τα πιστήρια. Υπάρχει εκτίμηση για το πόσο καιρό υπάρχει κάποια εκτίμηση που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή αφορά μόνο ή μάλλον εκεί. Εντοπίζεται στο σημειωματάριο που είχε στην κατοχή της η 50χρονη αρχηγός. 80.000 ευρώ από τα 88 που κατέσχισαν συνολικά οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο σπίτι της διευθύντριας της ΔΟΗ. Υπάρχει και το σημειωματάριο με ονόματα και ποσά από 250 ευρώ έως 11.000 ευρώ από τις 4 Νοεμβρίου του 2020 έως και το Μάιο του 2024. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον 4 χρόνια ακριβώς. Και μάλιστα να σου πω ότι η 50χρονη είχε και επιχειρησιακή συσκευή, τηλεφωνική σύνδεση, ghost number δηλαδή, που αντιστοιχούσε στο όνομα Αλλοδαπού, προκειμένου να μην εντοπιστεί από τις διοικητικές αρχές. Συνελήφθη με το φάκελο με τα 10.000 ευρώ. Το ζήτημα είναι ότι κατά την προσαγωγή της ΣΥΑ υποστήριξε ότι στο κύκλωμα την είχαν βάλει η Λίνα και η διεκπαιρεώτρια για ένα έξτρα εισόδημα, όπως ακριβώς της είπαν, ως βοήθημα για τις δικές της ανάγκες. Να σου πω ότι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχει σηκώσει όλο το αρχείο της ΔΟΗ της Χαλκίδας, με τις υποθέσεις τουλάχιστον που αφορούσαν τους επιχειρηματίες που ήδη γνωρίζουν, αλλά και στο παρελθόν. Και ένα πλήθος φωτοαντιγράφων υποθέσεων της ΔΟΗ που βρέθηκαν στα σπίτια των κατηγορουμένων. Να δούμε λοιπόν τι άλλο μπορεί να αποκαλυφθεί, γιατί φαίνεται ότι πάει αρκετά πίσω και με υψηλά ποσά αυτή η υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για τις αναλυτικές πληροφορίες. Ο δικηγόρος των κατηγορούμενων, ο κύριος Στάρτης, έκανε δηλώσεις στην κάμερα. Πάμε να δούμε τι είπε. Αν δεν δούμε δικογραφία, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δικογραφία θα την πάρουμε επειδή είναι ολόκληρο κυβότιο. Ένα κυβότιο, τώρα τι να σας πω, πρέπει να είναι αρκετές χιλιάδες σελίδες. Πιστεύω ότι το φωτοτυπικό θα βγάζει όλη νύχτα φωτοτυπίες για να την πάρουμε αύριο το πρωί. Το ποσό για το οποίο κατηγορούνται για να... Δεν αναφέρεται ποσό. Δεν αναφέρεται ποσό, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Κακουργηματικού χαρακτήρα, το ξεκαθαρίσαμε, δεν έχει να κάνει με το ποσό.